ανέλαβε η πολιτεία και θα περιμένουμε με υπομονή, εμπιστοσύνη την απόφαση των αρμοδίων οργάνων και θα κάνουμε τις δικές μας τοποθετήσεις. Τώρα, ερχόμαστε τώρα στο γεγονός, το βασικό κατά την ταπεινή κλειδομοσπανίσχυρη άποψη μου, τη μακροχρόνια. Άκουσα τον αγαπητό Ματσάκη που έλεγε χρονολογίες πόσα χρόνια τα λέει. Θα διεκδικήσουμε ποιος τα λέει πρώτο και δεύτερο. Ναι. Πράγματι υπήρξαν άνθρωποι μεταξύ των οποίων και το ταπεινό μου πρόσωπο που υπέβαλα και γραπτός και ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και ως πρόσωπον εγώ, ναι, τι έπρεπε να γίνει στον τομέα της δημόσιας και όχι μόνο υγείας. Ναι. Το ζητούμενο δεν είναι να τιμωρηθούν οι ένοχοι που είναι έναν από τα ζητούμενα, διότι ο γιατρός όταν ασκεί το επάγγελμα του έχει ευθύνη έναντι του ασθενούς. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και οι ιατροί. Η ευθύνη αυτή είναι ποινική, αστική, διοικητική ή πειθαρχική. Και ο καθένας ασχολείται με τα του οίκου του και σύμφωνα με την αρμοδιότητα του. Κρίνω εγώ με τη λίγη πείρα που έχω ασχολούμενος δεκαετίες με το αντικείμενο, ότι με βάση την καταγγελία της μάνας, ναι, έκρινε η αστυνομία με στοιχεία που περσυνέλεξε ότι εκ πρώτης όψεως μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινικό αδίκημα, προσέξτε τι είπα. Ναι. Και έδωσαν το στην εισαγγελία και η εισαγγελία, ασκώντας το συνταγματικονομικό της δικαίωμα, διέταξε προσαγωγή στο δικαστήριο και έκπτωση κράτησης. Το δικαστήριο, ο δικαστής, έκρινε ότι εκ πρώτης όψεως μπορεί να υπάρχει πιθανότητα στήριξης ποινικού αδικήματος λόγω εγκληματικής αμέλειας, όπως ονομάστηκε στο δικαστήριο. Διέταξε κράτηση και θα σεβαστούμε την απόφαση των δικαστηρίων, διότι κατά την άποψη του δικαστή, την οποία δεν παραλαμβάνω, δεν κρίνω, αποφάσισε καλός ή κακός, δικαίως ή αδίκως, και είναι δικαίωμα του, ότι μπορούν αυτοί οι διερεύνηση γιατροί να επηρεάσουν τους μάρτυρες. Μάλιστα. Και διέταξε την κράτηση. Μάλιστα. Είμαι σαφής εδώ. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Εμείς θα φύγουμε από το περιστατικό που δεν μας αφορά άλλους και θα έρθουμε όταν τελειώσει για να τοποθετηθούμε ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος σε δύο πυλώνες. Πρώτον, εάν παράλληλα υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους των ιατρών, ιατρού ή ιατρών. Δεύτερον. Τι σημαίνει, μισό λεπτό γιατρέ, όταν λέμε πειθαρχικό παράπτωμα των συγκεκριμένων γιατρών, πού βρίσκεται το πειθαρχικό παράπτωμα? Το διδακτικό παράξενο βρίσκεται στην παραβίαση άρθρου ή άρθρων του κώδικα της ιατρικής επαγγελματικής δεοντολογίας. Που λέει ότι... 62 άρθρα για τη συμπεριφορά του γιατρού και πώς χειρίζεται τον ασθενή. Θα σας πω λεπτομέρειες. Όχι, εννοείται για να καταλάβουμε και εμείς οι πτωχοί πληττήμοι θεατές και ακροατές ότι υπάρχει πρωτόκολλο. Αυτό εννοείται. Όχι, όχι. Είναι ο κώδικα της ιατρικής δεοντολογίας. Και μακάρι να υπήρχε πρωτόκολλο για το κάθε περιστατικό σοβαρών περιστατικών και είναι μια από τις ελλείψεις που φωνάζουμε εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα. Δηλαδή, μάλλον να πω την ουσία πρώτα και να έρθω και στο πρωτόκολλο. Ναι, ναι. Επί δεκαετίες τώρα έχουμε γραπτά κείμενα, διότι είμαι ο παδός του Verpa Volans Scripta Manen στη ζωή μου, μάλιστα, ότι έπρεπε να αλλάξει το καθεστώς που λειτουργούν τα ΤΑΕΠ, το τμήματα αντιμετώπισης επιγόντων περιστατικών. Με συγκεκριμένες εισηγήσεις και μάλιστα θα τα αναφέρω όλα. Μέσα στις εισηγήσεις μας είναι ότι στο ΤΑΕΠ πρέπει να είναι η άριστη των αρίστων γιατροί, διότι είναι το σημείο της πρώτης επαφής και το σημείο που ο γιατρός πρέπει σε δευτερόλεπτα, όπως τον διαιτητή ενός αγώνα, να πάρει απόφαση αν είναι πέναλτι ή όχι. Ναι. Οι αποφάσεις εκείνες στα ΤΑΕΠ είναι καθοριστικές για την πορεία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων. Είναι πολύ πιο εύκολος ο ρόλος όταν... Γιατρέ μου, ξέρεις τι θέλω από σένα, επειδή αύριο θέλω να σε έχω εδώ πέρα στο στούντιο κοντά μου, γιατί είναι μεγάλο το κεφάλαιο, θέλω επιγραμματικά να αναφερθείς και να αφήσουμε τις λεπτομέρειες για αύριο το πρωί. Επιγραμματικά, ναι, αύριο, όχι αύριο, χθες πρέπει να βάλουμε εντάξει στα ΤΑΕΠ, ανεξάρτητα θα γίνει ηγεσία, αν δεν θα γίνει ηγεσία, διότι έχω προσωπική άποψη επί του θέματος, αλλά επειδή μου να μείνω στην ουσία. Ναι. Διότι στο θέμα τα υγεία επάθαμε ό,τι επάθαμε ο Κυπριακό.
Έλεγα στους πρόσφυγες, αντέξετε να σκύβει η κόρη μας την επόμενη πενταετία. Ναι. Περιμένετε ακόμα λίγο ενώ Κουεϊάρ, ενώ Ουθάντ, ενώ Βάλχαϊμ, ενώ Δίχτες κλπ. Κλπ, κλπ. Ναι. Εμείς τι έκαναμε. Εκινήσαμε το γεγονότα και λέγαμε εντάξει, να γίνει γεσί και άμα το γεσί όλα θα είναι μέλι γάλα. Και δεν έκαναμε εκείνα από πριν να κάνουμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Εξού και η συμπάθεια μου στον σημερινό υπουργό, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη ο άνθρωπος. Γυρίστε παρόλα να σας πω ότι είναι ο 22ος στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του εύχομαι κάθε επιτυχία. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είναι η διαδικασία τρέχει, είναι υπό προσωποκράτηση δύο γιατροί, δεν μπορούμε να μπούμε στην ουσία της εξέτασης και των γεγονότων, όμως είναι ένα γεγονός το οποίο σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο τώρα, να είναι υπό προσωποκράτηση δύο γιατροί. Δεν θυμάμαι αν έχουμε ξανά παρόμοιο περιστατικό. Δεν είμαι βέβαιος, σαφώς δεν μας ευχαριστεί. Μάλιστα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα σχολιάσω σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Και θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι υπάρχει και πιθανότητα να μην προτρέχουμε. Ναι. Διότι όπως επάθαμε με το περιστατικό της ιδιωτικής δολοφονίας, της σφαγής των δύο του διπλού εγκλήματος στο Στρόβολο, μάλιστα. Τότε εμφανίστηκαν περίπου μερικές δεκάδες ιατροδικαστές στα κανάλια και στα Facebook. Ναι. Να μην κάνουμε και τώρα να εμφανιστούν δεκάδες ή εκατοντάδες νευροχειρουργοί και να λαλούν απόψεις. Να φύγουμε τους ειδικούς να προχωρήσουν και να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να βελτιώσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την κατάσταση, ούτως ώστε να μην χάσουμε άλλη ανθρώπινη ζωή και να μην πεθάνει άλλο μωρό για οποιοδήποτε λόγο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αν κάποιος ποιος ευθύνεται και πόσον ευθύνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αύριο εδώ μαζί μας στο πρωτοσέλιδο για να δούμε σε λεπτομέρειες όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το θέμα και πρώτες βοήθειες, αλλά και το τι κάνουμε εμείς οι γονείς από τη δικιά μας πλευρά. Θα μου δώσετε μερικές ώρες μετά. Πολλές ώρες. Όλος ο χρόνος δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο της ΠΑΣΙΚΗ, τον κυβερνητικό γιατρό, τον κύριο Κούμα, για να δούμε και τα της αποχής, απεργίας που κάνουν στάσεις εργασίας. Πάμε όμως πρώτα στην ΠΑΦΟ. Πάμε στο Μάριο τον Ιγνατίου. Μάριο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλή εβδομάδα σε εσένα και στους τηλεθεατές του ΣΥΓΜΑ και του πρωτοσέλιδου.